λέξη ψέκι. Ψεκάζω, ξέρετε. Ψεκασμός, ψεκασμένος κτλ. Επίσης όμως πολλοί είναι νεοδημοκράτες. Οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι το δικαίωμα στο αυτοεξίσωση του σώματος των ανθρώπων είναι δικαίωμά τους. Ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Στο σώμα, στο δικό του σώμα. Αυτοί σώνουν και καλά, νομίζω ότι πρέπει να μας επιβάλλουμε το ζώο να εμβολιαστούν όλοι. Όλοι, όλοι. Λες και στους νέους Μέγκελε έχουμε πλέον. Ακούστε λοιπόν, από πού βγαίνει η λέξη ψεκασμένος ψέκι. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, στους αχαρνείς του Αριστοφάνη, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται η λέξη ψάκα. Ψάκα ήταν πολύ μικρή σταγόνα, η ελάχιστη σταγόνα της εποχής. Από το ψάκα λοιπόν της σταγόνας βγήκε το ψεκάζω. Έτσι, ο ψεκασμένος λέξη. Σας το λέω για να ξέρετε τίποτα άλλο, μην νομίζετε ότι είναι λέξη ξένη. Είναι μπρίζα και ελληνική, Αριστοφάνης τα λοιπά. Τα ξέρεις αυτά ρε άμωση. Είδες λοιπόν ελληνική γλώσσα, πάει βαθιά, πολύ βαθιά. Απλά να την ξέρουμε, δεν την γνωρίζουμε αυτή την πλούσια ελληνική γλώσσα, η οποία πέρα από μύτη των γλωσσών, είναι μια γλώσσα η οποία νοηματοδοτεί, σηματοδοτεί, έχει σημειολογία και ενοιολογία. Δηλαδή, ό,τι λέει μια λέξη ελληνική, πραγματικά αποτυπώνει και το γεγονός. Θα μπορούσα να αναφέρω ένα σωρό λέξεις, ειδικά οι σύνθετες λέξεις, οι οποίες είναι ο πλούτος της ελληνικής γλώσσης, και μέσα από τον οποίο πλούτο, πέρα από τα επιστημονικά, συναισθηματικά, όλες αυτές τις ερμηνείες και τους όρους, μπορείς να δεις ένα μεγαλείο, ένα μεγαλείο πολιτισμού, αν θέλεις να το δεις. Αλλά όταν θα έρθει στο σημείο, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν λίγη νοημοσύνη, να ακούν τον επαγγελάτο που πήρε 800-600 χιλιάρικα για να διαφημίζει μέσω site του το εμβόλιο και όλα αυτά τα μένουν σπίτι, φεύγουν από το σπίτι και δεν ξέρω τι άλλο. 800-600 χιλιάρικα δεν γίνεται, εντάξει, δηλαδή μαγιά μεγάλη. Αλλά πρέπει να λιβανίζει όλη μέρα τα κανάλια. Πρέπει όλη μέρα να λιβανίζει από το κανάλι του, δεν είναι δημοκρατία, είναι υποχρεώση. Διότι ο συμβαλόμενος έχει υποχρεώσεις. Και πιστεύετε ακόμα αυτούς που σας κοροϊδεύουν, υπάρχει θέμα νοημοσύνης πλέον. Το λέω δημοσίως. Υπάρχει θέμα νοημοσύνης και αντίληψης των πραγμάτων. Ένα απλό παράδειγμα. Πολύ πιο απλό δεν μπορώ να το πω. Μας έλεγαν με το πρώτο εμβόλιο τελειώσαμε. Μας είπαν με το δεύτερο τελειώσαμε. Μας λένε με το τρίτο τελειώνουμε. Μας λένε με το τέταρτο τελειώνουμε. Πώς μπορείς να πιστέψεις αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα πω και τις μάσκες για να δουλεύουν οι φίλοι τους. Θα δείτε όμως ένα βίντεο. Το βίντεο 180. Ειλικρινά, δείτε τώρα πόσο εύκολα γκρεμίζει το διαφήμα τους. Μας λέγανε πριν λίγο καιρό ότι όλες οι μέρες είναι ανεμβολίαστοι. Ξαφνικά και είναι ο Καπραβέλος και λέει ότι το 90% είναι εμβολιασμένοι στις μέρες. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Για δείτε το βίντεο. Κανένας ποτέ δεν είπε ότι όλοι οι εμβολιασμένοι θα είναι 100% και για πάντα προστατευμένοι από τον ιό. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο πλήρως εμβολιασμένο. Ναι. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Εάν κάποιος έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, πρέπει να προσέχει να μην μεταδώσει τον κορονοϊό στους υπόλοιπους, κυρίως σε αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει. Μεταδίδουν όλοι, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Από αυτούς που έχουν κολλήσει λοιπόν, το 1 τρίτο είναι εμβολιασμένοι και με τη δεύτερη δόση. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Πρόκειται για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, συνολικά 10, είτε πλήρως εμβολιασμένοι είτε κάποιοι έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Τώρα εγώ. Με τον κοινό λόγο που διαθέτω, δεν λέω ότι είμαι φοιτητή, είμαι Αϊνστάιν, αλλά έχω ένα μέσο όρο δίκτυο νοημοσύνη. 130, 110, 105, 100, όσο θέλετε, ρε παιδιά. Βλέποντα αυτό το πράγμα τώρα, που άλλα λέει ο ένα, άλλα λέει ο άλλο, άλλα λέει ο τρίτο, άλλα ο πέμπτο, άλλα ο έκτο, άλλα δημοσιογράφο, άλλα επιστήμονα. Επιστήμονα το κάνει ο Θεό. Και επειδή θέλω πραγματικά να βγάλω μια άκρη σε όλα αυτά. Αν κάποιος από εσάς έχει βγάλει άκρη, αν δεν είστε οπαδοί κομμάτων, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματά σας τώρα. Γιατί όλα τα κόμματα πλην της ελληνικής λύσης είναι υπέρ της επιβολής υποχρεωτικότητας του εμβολίου. Εμείς δεν λέμε όχι στο εμβόλιο. Λέμε όποιος θέλει το κάνει. Αλλά εμείς έχουμε ένα σοβαρό λόγο, πολιτικό λόγο, θεσμικό λόγο. Δεν είμαστε Ουγγάνα. Δεν είμαστε αυτά τα ανθρωπάκια που μονοσήμαντα βγαίνουν και κάνουν τους νταΐδες
τους αρχηγίσκους με υποκομματίδια και καλά για να σώσουν την Ελλάδα. Αν να σώσουν την Ελλάδα με ένα εμβόλιο, κάνει και από όλοι μαζί τότε. Για να σωθεί η Ελλάδα χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση και επανένδυση στο κράτος από την οικονομία, την κοινωνία, την παιδεία, την πολιτική. Σε όλες τις εκφάνσεις τους αυτή η πολιτεία πρέπει να αλλάξει. Και επειδή έχει πλάκα το βίντεο, πραγματικά έχει μεγάλη πλάκα. Θέλω αυτούς τους ψηφοφόρους που τους ψηφίζουν τους ανθρώπους να το ξαναδούμε μαζί το βίντεο, ρε παιδιά. Για να το ξαναδούμε. Κανένας ποτέ δεν είπε ότι όλοι οι εμβολιασμένοι θα είναι 100% και για πάντα προστατευμένοι από τον ιό. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο πλήρως εμβολιασμένο. Ναι. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Εάν κάποιος έχει κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, πρέπει να προσέχει να μην μεταδώσει τον κορονοϊό στους υπόλοιπους, κυρίως σε αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Κανένας εμβολιασμένος δεν παίρνει τον κορονοϊό. Μεταδίδουν όλοι. Και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιασμένοι. Λοιπόν, μας έλεγαν ότι οι εμβολιασμένοι δεν παίρνουν ζημέθ. Έτσι δεν μας λέγανε. Πριν από 20 μήνες τα λέγανε αυτά, οι ίδιοι επιστήμονες. Μετά μας είπαν ότι ναι, δεν μπορεί να μπαίνουν στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι τόσο βαριά. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι πεθαίνουν και πλήρως εμβολιασμένοι στις ΜΕΘ πεθαίνουν από το πρόβλημα αυτό. Δεν πρέπει, δηλαδή, πραγματικά είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Αν υπήρχε πραγματικά εισαγγελέα και δικαιοσύνη. Γι' αυτό σας είπα, μην πιστεύετε στους παραμυθατζίδες που κάνουν μηνύσεις και αγωγές. Μην πιστεύετε στις μηνύσεις. Η δικαιοσύνη ελέγχεται. Το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην Βουλή και ουρλιάζει για αυτό το θέμα. Λέω συνταγματικό δικαστήριο, λέω ανεξαρτησία της δικαιοσύνης για να λειτουργούν οι δικαστές ελεύθεροι. Δεν είναι ελεύθεροι οι δικαστές. Στα ανώτατα, δυστυχώς, πολύ ψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης μπαίνουν οι αρεστοί του κάθε κόμματος. Κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η ΣΥΡΙΖΑ ή η ΠΑΣΟΚΟ ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, είναι η Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, οι ΠΑΣΟΚΟ Δημοκράτες. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα, είναι παραντέρ. Ό,τι και να γίνει, ΠΑΣΟΚ υπάρχει πάντα. Δεν πεθαίνει με τίποτα αυτό. Σαν την κατσαρίδα είναι. Υπάρχει στο συνδομή εξουσίας, όχι στα μπροστά. Στα μπροστά τελειώνουν. Θέλω να πω δηλαδή, βγαίνουν κάποιοι τύποι γραφικοί και λένε κάτι μιλήσεις. Πού να κάνεις μιλήσεις, αδερφέ. Η ελληνική λύση χωρίς φανφάρες έχει κάνει 2-3 μιλήσεις και κυμμένα θέματα. Και στα τρία θέματα είχαμε δίκιο και για το Σκοπιανό και για την υποχρεωτικότητα και χάσαμε σε όλα τα δικαστήρια. Γιατί οι αποφάσεις είναι πολιτικές, καταλάβετε το επιτέλους. Δεν το αντιλαμβάνεστε κάποιοι. Απλά κάποιοι για να κάνουν κόμματα χρησιμοποιούν τις μηνύσεις ή για να κάνουν τη βίζνα χρησιμοποιούν τις μηνύσεις με το Σόρα. Το θυμάστε το Σόρα που με βρίζανε όταν έλεγα ότι αυτό είναι παραμύθι ιστορία. Απλά έθαψε την Τράπεζα της Ανατολής ο άνθρωπος αυτός. Έθαψε την ιστορία την πραγματική της Τράπεζας της Ανατολής ο συγκεκριμένος κύριος. Μαζί με την ομάδα του. Γιατί η Τράπεζα της Ανατολής είναι ένα υπαρκτό γεγονός. Το είχαν αναλύσει και παλιότερα και μπορώ να το αναλύσω και τώρα, δεν έχω χρόνο. Γιατί υπήρχε ο παππούς μου είχε χαρτάκι γαλλικά φράγκα χρυσά. Τα χάσε μετά, έτσι ξέρετε τι έγινε με την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα φάγανε δική τους. Τη δεκαετία του 30 έγινε αυτό, 40. Απλά έθαψε το θέμα για να μην ψάξουν ευθύνες κάποιοι. Θα ήθελα λοιπόν να είστε λίγο σκεπτόμενοι, όχι πολύ, λίγο. Πάμε σε ένα μικρό